Η άσκηση μας δίνει 5 διεργασίες, την α, την β, τη γ, τη θ και την ε, με τους αντίστοιχους χρόνους άφιξης στο σύστημα και τους χρόνους εκτέλεσής τους. Και μας λέει ότι ο χρονοπρογραμματισμός των διεργασιών θα πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο round robin και τον κβάντο χρόνο θα είναι 4 μιλισεκόντ. Παρατηρούμε λοιπόν ότι την χρονική στιγμή 0 στην ready queue υπάρχει μόνο η διεργασία α. Μόνο αυτή είναι διαθέσιμη για εκτέλεση. Ο χρόνος εκτέλεσης της είναι 9 μιλισεκόντ, οπότε θα εκτελεστούν τα πρώτα 4 μιλισεκόντ που είναι το κβάντο χρόνο για την α. Θα μείνουν άλλα 5 μετά το τέλος του πρώτου κβάντου και κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτών της εκτέλεσης της α στα πρώτα αυτά 4 μιλισεκόντ παρατηρούμε ότι θα έρθει και η β να προσθεθεί στο σύστημα διότι βλέπουμε ότι η β προστίθεται στο τρίτο μιλισεκόντ. Άρα θα έρθει εδώ και θα προσθεθεί στην ουρά. Μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση του πρώτου κβάντου χρόνου, η α θα φύγει από την κορυφή της ουράς και θα ξαναπάει στο τέλος και θα πάει στο τέλος διότι της υπολείπονται άλλα 5 μιλισεκόντ. Και αμέσως μετά θα εκτελεστεί η διεργασία η οποία βρίσκεται στην κορυφή της ουράς, δηλαδή η β. Η β έχει χρόνο εκτέλεσης 7 μιλισεκόντ, οπότε ένα ολόκληρο κβάντο χρόνου θα εκτελεστεί, θα παρέλθει για να εκτελεστεί η β και μέσα στο χρονικό διάστημα από 4 μέχρι 8 μιλισεκόντ παρατηρούμε ότι στο σύστημά μας θα φτάσει πρώτα η γάμα, την οποία τη βάζουμε στο τέλος της ουράς και μετά η δέλτα, την οποία τη βάζουμε και αυτή στο τέλος της ουράς. Μετά το πέρας και των 4 αυτών μιλισεκόντ, για την β θα υπολείπεται χρόνος εκτέλεσης 3 μιλισεκόντ. 7 μείον 4, 3. Θα φύγει η β από την κορυφή της ουράς και θα πάει στο τέλος και το σύστημα θα εκτελέσει την αμέσως επόμενη διεργασία που βρίσκεται στην κορυφή, δηλαδή την α. Για άλλα 4 πάλι μιλισεκόντ, άρα από 8 έως 12 θα εκτελεστεί η α που όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεσή της θα έχουν μείνει 5-4, 1 μιλισεκόντ ακόμα για αυτήν. Παρατηρούμε όμως ότι μεταξύ 8 και 12 στο 11ο μιλισεκόντ θα έρθει στο σύστημά μας και η ε, την οποία θα τη βάλουμε στο τέλος της ουράς. Μετά το 12ο μιλισεκόντ η α θα φύγει από την κορυφή της ουράς και εφόσον της υπολείπεται 1 μιλισεκόντ θα πάει στο τέλος και θα ακολουθήσουμε με την διεργασία η οποία βρίσκεται τώρα στην κορυφή της ουράς, η οποία είναι η γάμα. Η γάμα παρατηρούμε ότι έχει χρόνο εκτέλεσης 5 μιλισεκόντ, άρα τα 4 θα εκτελεστούν τώρα γιατί 4 είναι το κβάντο χρόνο, θα απομείνει 1 μιλισεκόντ και μετά το 16ο, με τη συμπλήρωση του 16ου μιλισεκόντ, η γάμα θα φύγει από την κορυφή της ουράς, θα ξαναπάει στο τέλος γιατί της υπολείπεται 1 μιλισεκόντ και θα εκτελέσουμε την επόμενη η οποία είναι η δέλτα. Η δέλτα παρατηρούμε ότι έχει χρόνο εκτέλεσης 3 μιλισεκόντ, λιγότερα από τον κβάντο, άρα αυτά τα 3 θα εκτελεστούν για την δέλτα, 16 και 3, 19. Μετά την εκτέλεσή της η δέλτα πλέον δεν θα έχει υπόλοιπο χρόνο εκτέλεσης και θα φύγει και εντελώς από την ουρά. Δεν θα μπει δηλαδή στο τέλος της ουράς, γιατί δεν έχει υπόλοιπο χρόνο, θα φύγει εντελώς από την ουρά. Αμέσως μετά θα εκτελεστεί η β. Για την β παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα υπόλοιπο χρόνο 3 μιλισεκόντ, άρα τόσο θα εκτελεστούν, 19 και 3, 22, αυτή είναι η β. Και μόλις ολοκληρωθεί αυτός ο χρόνος, για την β δεν θα έχει μείνει πλέον
κανένα υπόλοιπο χρόνο εκτέλεσης και η Β επίσης θα φύγει από την ουρά ετοιμότητας. Αμέσως μετά θα εκτελεστεί σύμφωνα με την ουρά η Εψιλον. Η Εψιλον βλέπουμε ότι έχει χρόνο εκτέλεσης μόνον 1 μιλισεκόντ, άρα ένα μόνο θα εκτελεστεί και εδώ, 23, εδώ θα πάει η Εψιλον, μετά το πέρας του 1 μιλισεκόντ θα έχει εκτελεστεί πλήρως και η Εψιλον, θα έχει φύγει από την ουρά και θα έχει μείνει μόνον η Α. Η Α βλέπουμε ότι έχει ένα υπόλοιπο χρόνο 1 μιλισεκόντ, άρα και εδώ 1 θα εκτελεστεί, 4 είναι εδώ, με την εκτέλεση, ο χρόνος εκτέλεσής της θα γίνει 0, θα φύγει και αυτή εντελώς από την ουρά και θα μείνει μόνον η γάμα, η οποία η γάμα έχει και αυτή ένα υπόλοιπο χρόνο 1 μιλισεκόντ, αυτό θα εκτελεστεί και εδώ, 25, θα φύγει από την ουρά εντελώς και θα μηδενιστεί και το υπόλοιπό της. Και επομένως, μετά από τα 25 μιλισεκόντ, τα πρώτα 25 μιλισεκόντ, θα έχουν εκτελεστεί όλες οι διεργασίες με αυτή τη σειρά που φαίνεται σε αυτό το διάγραμμα Γκάντ. Αυτή ήταν η άσκηση. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.